ελληνικού λαού, θα εφαρμόσουμε πλήρως το πρόγραμμά μας το προεκλογικό και δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Θα ανησυχεί για τις μειώσεις συντάξεων, αυτό που ανησυχεί. Πρώτη προτεραιότητα είναι να σταματήσουμε τις μειώσεις των συντάξεων και να στηρίξουμε χρηματοοικονομικά το ασφαλιστικό σύστημα. Το πρώτο μήνυμα της Μέρκελ πώς σας φάνηκε? Εμείς κυρίως τα μηνύματά μας τα πήραμε από τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός με την ψήφο του μας έδωσε μήνυμα να προωθήσουμε και να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Στρατούλη. Να πούμε ότι οι δηλώσεις αυτές που βλέπουμε των υπουργών, των αναπληρωτών υπουργών και των υφυπουργών, είναι δηλώσεις που έχουν γίνει λίγο νωρίτερα. Προσπαθήσουμε μαζί να αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, το έγκλημα προσβάλλει και το κάθε πολίτη και την άνομη τάξη. Αλλά και αν η αστυνομία δεν λειτουργεί μέσα στο συνταγματικό της πλαίσιο, και αυτό προσβάλλει. Πρέπει να βρούμε λοιπόν έναν τρόπο να ξαναφιλιώσουμε. Ακούσαμε για όπλια αστυνομία. Για όπλια αστυνομία ακούστηκε. Και αυτά δεν τα πιστεύω εγώ ποτέ. Και δεν θα. Όχι, όσον αφορά εμένα, αυτά δεν μπορεί να γίνουν. Είχε ακούσει πάντως για. Τα έχω ακούσει, τα έχω διαβάσει. Επιστημονικά, κοινωνικά και πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι βάσιμα. Όλα αυτά συζητηθούν. Είστε αισιόδοξο. Πρώτο πράγμα που σκέφτεστε να κάνετε, το πρώτο πράγμα που θέλετε. Ήρεμα, παιδιά. Το πρώτο πράγμα είναι να συζητήσω με τους συναρμόδιους και με τον επόπτη υπουργό. Να δούμε τα προβλήματα, τις αρμοδιότητες, να μιλήσω με την ηγεσία της αστυνομίας, να μιλήσω με τους αστυνομικούς. Τα ξέρω όμως αυτά. Η τρομοκρατία, η τρομοκρατία. Ήταν ειδικός κλάδος. Ότι υποθάλπα. Λέτε, να άλλαξε, να γύρισε ανάποδα ο Τέτζερης. Ένα πράγμα που ανησυχεί τους αστυνομικούς είναι το γεγονός ότι δεν έχουν εξοπλισμό. Γιατί το διαμαρτύρονται και το λένε συνέχεια. Καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να στείλει κάποιον, όχι με την έννοια τη μάχη και ένα τέτοιο, αλλά με την έννοια του κινδύνου, να το στείλει χωρίς να έχει τουλάχιστον. Σας το λέω γιατί πληρώνουν όπλα από την τσέπη τους, η γυναίκα και όλα αυτά. Θα αλλάξει αυτό. Το πρώτο πράγμα. Λοιπόν, ήταν η δηλώση που έκανε νωρίτερα ο κύριος Πανούσης, ο νέος αναπληρωτής υπουργός δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη. Σε ένα τομέα που το ξέρετε καλά, πιστεύω. Γιώργο! Φιλία, εμπιστοσύνη, ναυτική. Έλα λίγο και εμείς και νομίζω ότι μπροστά μας έχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις. Γιατί σε αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που θα καταβάλουμε μαζί με τον ελληνικό λαό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τα νησιά και η ναυτιλία και η ναυτοσύνη έχουν να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Διαπιστώνετε στις προηγούμενες κυβερνήσεις ολιγορίες ή κάποια πράγματα που λειτουργήσαν σωστά? Μια ρουτίνα, μια έλλειψη έμπνευσης, έλλειψη σχεδίου και ιδιοτέλεια σε συμφέροντα πολύ συγκεκριμένα. Τι πρέπει να αλλάξει? Έχουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα με το λιμάνι. Τι πιστεύετε δηλαδή, ποια είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε?